Στις Βρυξέλλες με θέμα την πολύ νεκρή τραγωδία των Τεμπών είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο που διοργανώνει ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης μαζί με συγγενείς των θυμάτων της πολύ νεκρής τραγωδίας των Τεμπών. Πάμε λοιπόν στις Βρυξέλλες να συνδεθούμε με τη Μαρία Αρώνη. Μεταξύ των ομιλητών είναι και η Μαρία Καριστιανού που τις τελευταίες ημέρες μετά όσα έχει πει έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή ακούγεται η φωνή των συγγενών των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Είναι μια ευκαιρία οι συγγενείς των θυμάτων να ακουστούν από τους Ευρωβουλευτές. Στην αρχή της εκδήλωσης στηρίχθηκε ενός λεπτού σιγής για τα θύματα. Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην ξεχαστούν τα θύματα. Και σήμερα συγκλώνησε η κατάθεση της Μαρίας Καριστιανού. Είμαστε η φωνή των νεκρών μας, των 57 θυμάτων αυτήν της τραγωδίας, είπε. Μίλησε, έκανε λόγο για κρατικό πολύ νεκρό έγκλημα. Είπε ότι μας παραπλανούσαν, ότι όλα λειτουργούσαν καλά. Δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας σε λειτουργία. Ο μιλητής είναι και ο Παύλος Ασλανίδης, επίσης γονείς θύματος των Τεμπών. Να πούμε ότι παρόν στην εκδήλωση είναι και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Πασελάκης. Παρόντες είναι κάποιοι Έλληνες ευρωβουλευτές και κάποιοι ευρωβουλευτές από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ τους και η Ολλανδή ευρωβουλευτής Σοφή Ίνετβελτ από τους Φιλελεύθερους. Και να τονίσουμε, Μαρία, να επενθυμίσουμε μάλιστα το συντηρητικό δημοψήφισμα για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα με ευρία πλειοψηφία. Λοιπόν, ήταν και αυτό μέσα στα θέματα που έφυγε το ψήφισμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Ρόνη, και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση πριν από λίγο η Μαρία Καριστιανού, μητέρα θύματος της πολύ νεκρής τραγωδίας των Τεμπών. Στην περιοχή των Τεμπών, πριν από ένα χρόνο, συνέβη ένα τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στην πραγματικότητα δεν ήταν ένα μεγάλο δυστύχημα, αλλά ένα μεγάλο κρατικό έγκλημα. Ένα διανόητο πολύ νεκρό έγκλημα, με υπαίτιους πρόσωπα, σε σημαντικές θέσεις. Θέσεις που δεν αγγίζονται και δεν τιμωρούνται στην Ελλάδα. Για 19 λεπτά περίπου, χωρίς κανείς να αντιληφθεί τίποτα. Σε αυτό το δυστύχημα που εγώ έχασα την κόρη μου, σχεδόν 20 ετών, ήταν κυρίως νέοι άνθρωποι, φοιτητές, που επέστρεφαν στα σπίτια τους. Συγκλονιστήκαμε όταν διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφάλειας σε λειτουργία στο κύριο μέσο μαζικής μετακίνησης της χώρας. Το Υπουργείο Μεταφορών γνώριζε το πρόβλημα και παρόλα αυτά επέτρεπε τη λειτουργία.